Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω οι αγρότες, αλλά προχώρησαν ήδη και σε εναέρια διαστημικά μπλόκα. Κλιμακώνουν τον αγώνα στο ύψος των αστρονομικών τους αιτημάτων. Έτσι, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στον Άρη, στη Οδεία, στη Σελήνη, στον Κρόνο, τους ειδοποιούμε ότι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Σε συνεργασία Πατάκι Μπούτα NASA άρχισαν επίσης οι προετοιμασίες για μπλόκα στον αστερισμό του Κεντάβρου, στην Μεγάλη και Μικρή Άρκτο, στον αστερισμό της Ανδρομέδας, στον Πολικό Αστέρα, στον Ορίωνα, στον Ηνίωχο και στον Μπιομπιό. Τώρα, όσοι ταξιδεύουν προς τον Ερμή, δεξιά που είναι το Σουβλατζίδικο, πριν το περίπτερο με τις εφημερίδες, θα συναντήσουν τα δορυφορικά πούλμαν της Γεσασέ και της Πασαγιές που αναζητούν αστέρα ονόματι Τζουμάκα, Wanted, Dead or Alive. Τώρα, για όσους παραμείνουν στη γη, να πούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι για να κάνουν Χριστούγεννα στα χωριά τους. Τα δρομολόγια που σπάνε τον αποκλεισμό της Βιοκαρπέτη είναι Κάιρο, Σαλονίκη, Γιβραλτάρ, Πειραιάς. Άλλο δρομολόγιο. Κωνσταντζα, Πόρτ Σάιντ, Μπάρι, Ιγουμενίτσα. Παρακάτω. Μασσαλία, Νεάπολη, Λεμεσός, Αζωφική θάλασσα, Βόσπορος, Δαρδανέλια, Αλεξανδρούπολη. Άλλο δρομολόγιο. Ακροτήριο Καλής Ελπίδας, Αλεξάνδρεια, Βόλος και από εκεί με τα πόδια στην Ελασσόνα. Σιγά καλέ μου, σιγά, άμαξα την άμαξα. Σιγά σιγά την άμαξα, μην πάρουν τα γμάτα φωτιά. Σιγά και τα πεινά, μην πάρουν τα μάτα φωτιά. Ο γιος μου, ο άντρας μου και ο πατέρας μου. Είμαστε μια πλούσια οικογένεια, γιατί επενδύουμε σε υγεία. Γυμναζόμαστε συχνά, αποφεύγουμε το άγχος και τρώμε σωστά. Το Μπεσέλ είναι μέρος αυτής της σωστής διατροφής. Το Μπεσέλ είναι μια γευστική μαργαρίνη, πλούσια σε πολυακό ρεστά, που βοηθά στον έλεγχο της χοληστερίνης. Είμαστε μια πλούσια οικογένεια, γιατί επενδύουμε σε υγεία. Μπεσέλ, ο φίλος της καρδιάς. Ωραίο το ψάρι, αγάπη μου. Αλλά ποιος καθαρίζει τόσα λύπη και μυρωδιές? Για μένα, καθαρίζει ένας καινούριος φίλος. Καινούριο φίλο, η αδελφή μου. Νάτος. Νέος Βέλτο Μεξίδι. Καθαρίζει τόσο καλά που εξαφανίζει ακόμα και τις μυρωδιές. Τέλειο. Και για τα χέρια μου. Νέος Βέλτο Μεξίδι. Εξαφανίζει τα λύπη, εξαφανίζει τις μυρωδιές. Τρώσε ελαφρά, ζήσε υγιεινά. Προϊόν Ελαΐς. Σε αυτή την ηλικία είναι τόσο ευαίσθητα. Όμως δεν μπορείς να είσαι κάθε λεπτό δίπλα τους. Οχ, στην πραγματικότητα δεν ανησυχώ. Σε αντίθεση με τα απλά καθαριστικά, η χλωρίνη Kleenex Ultra είναι παχύρευστη. Έτσι μένει και δρά περισσότερη ώρα, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία, δίνοντας καλύτερη καθαριότητα και απολύμανση. Έτσι μπορώ να είμαι σίγουρη. 100% σίγουρη. Χλωρίνη Kleenex Ultra. Η καλύτερη χλωρίνη που είχατε ποτέ. Kleenex. Ξέρετε τι εμπιστεύεστε. Ο τόπος μου. Η Κρήτη. Εκεί έμαθα το καλό λάδι.
Γι' αυτό και εδώ στην πόλη εμπιστεύομαι το Altis. Το ελαιόλαδο που ξεχωρίζει από το χρώμα του, την πυκνότητά του, τη γεμάτη γεύση του. Εμπιστεύομαι το Altis μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Ελαιόλαδο Altis. Από την Ελαΐς. Τώρα νέα δώρα Altis με ιταλική φινέτσα. Μία προσφορά του 5-λίτρου Altis. Μάθαμε τα πάντα για τα κραγιόν. Αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό που το νέο Skip βγάζει λεκέδες από κραγιόν με την πρώτη. Το νέο Skip είναι επιστήμη, γιατί γνωρίζει πώς τα συστατικά των δύσκολων λεκέδων δεσμεύονται πάνω στις ίνες. Βερνίκι παπουτσιών, ελαιόλαδο, κραγιόν. Έτσι μπορούμε να τους βγάλουμε αποτελεσματικά με το νέο σύστημα αποδέσμευσης λεκέδων του Skip. Κανένα άλλο απορρυπαντικό δεν έχει την επιστήμη του Skip. Από τώρα, οι δύσκολοι λεκέδες βγαίνουν με την πρώτη φορά. Με το νέο Skip. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Skip. Αυτοί ξέρουν. Στο ψωμί. Βλέπουμε πρώτοι τα νέα σχέδια και χρώματα της μόδας. Μαθαίνοντας τα μυστικά των μεγαλύτερων σχεδιαστών όπως η Artisti Ταλιάνη, μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από τα ρούχα. Όμως δεν είναι μόνο γι' αυτό που το Skip Color μπορεί και διατηρεί τα χρωματιστά ρούχα σας καινούργια για πολύ περισσότερο χρόνο. Το Skip είναι επιστήμη. Το νέο Skip Color αφαιρεί τέλεια τους λεκέδες και δεν ξεθοριάζει τα χρώματα όπως τα κοινά απορρυπαντικά. Μετά από πολλά πλυσίματα, κοιτάξτε, τα χρώματα παραμένουν ολοζώντανα. Κανένα άλλο απορρυπαντικό δεν έχει την επιστήμη του Skip. Γι' αυτό η Artisti Ταλιάνη συνιστά Skip Color για να διατηρείτε τα χρωματιστά ρούχα σας καινούργια πολύ περισσότερο χρόνο. Γεύση και σωστή τροφή. Απόλαυσες τη γεύση, γεύση φαντασία. Η γη μου. Καλύτερα να τους δίνεις παρά να τους ταΐζεις. Με το Σβάν όμως βρήκα τη λύση. Νόστιμο, θρεπτικό, υγιεινό και συμφέρει. Σβάν. Τρώγεται με τα μανίας. Εξάλλου της το έχω πει. Για μένα η ισότητα δεν είναι μόνο λόγια, αλλά έργα. Εγώ όταν λέω κάτι το εννοώ. Νέα Φυτίνη. Θαύμα γεύση. Τι είναι το φριόλ? Το φριόλ φτιάχνεται από ηλιέλαιο, φινικέλαιο και φιστικέλαιο και είναι ειδικά φτιαγμένο ώστε να τηγανίζει μέχρι τους 190 βαθμούς τραγανά, στεγνά και χωρίς μυρωδιές. Καταπληκτικό! Τηγανίζεις χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. Και τραγανά και στεγνά. Φριόλ. Το λάδι που τηγανίζει χωρίς να το παίρνεις μυρωδιά. Τελικά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός στάθηκε αγέροχος, αλήγιστος, ατσαλένιος απέναντι στα μπλόκα. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι και επιφυλακτικοί βλέπουν τώρα τον μπόι του κυρίου Σιμίτη. Ρεπορτάζ Πέτρου Παπαβασιλείου. Τι ύψος έχει ο Κώστας Σιμίτης? Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να έχει γύρω στο 1,68. Τόσο ψηλός. Α, πολύ είπα, ε. 1,80-1,90. Πρέπει να έχει ένα τόσο. Το ύψος του Σιμίτη δεν μετριέται σημαίνει. Στο ύψος του, ναι, κάργα. Αλλά αυτά είναι τα 2 μέτρα. Είναι μαλλινός. Όχι, τον έχω δει να είναι με βροχή, να είναι έξω. 1,75. Με τα χέρια ψηλά. Και τα πόδια στις μύτες. Δεν μου φαίνεται και για κοντός πάντως. Πόσο δηλαδή? Πρέπει να είναι στο σύλλο το δικό σου. Εγώ είμαι 1,83. Άντε να είναι και λίγο πιο μικρός. Λίγο ακόμα. Έχει σημασία το ύψος? 2 μέτρα νομίζω. Έλεγχο προόδου και διαγωγής πήραν οι μαθητές.
Η κυβέρνηση τι πήρε? Στην κυβέρνηση τι βαθμό βάζεις? Μέρα στα 12. Μία μονάδα. Ευχαριστώ. Μέρα στα 12 τι παίρνει η κυβέρνηση? 8. Δεν ξέρω, γύρω στο 5. Πιάνει τη πιάνει τη βάση. Η κυβέρνηση με άρθρο το 10. Δεν νομίζω να παίρνει 10. 5. Ίσα-ίσα τη βάση δηλαδή. Ίσα-ίσα τη βάση και αυτοί τους δίνουμε λίγο προθεσμία. 10 με τόνο. Τα επικριτικά σχόλια του ελληνικού τύπου ξεσήκωσε το ευρωχαρτονόμισμα. Οι μακέτες που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη σύνοδο του Δουβλίνου είχαν την Ελλάδα χωρίς τα νησιά του Αιγαίου. Φαίνεται πως τα μεγάλα θετικά άφησαν κενό για να συμπληρώσει η Ευρωσιλέρ νησιά της αρεσκίας της. Αλλά εκτός από τα νησιά, κινδυνεύουμε να μας κόψουν και από την ΟΝΕ. Ναι, διότι δεν πληρούμε τους όρους της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Ευτυχώς που έχουμε ένα Ευρωπρωθυπουργό που ευρωνηρεύεται. Σιγά, η πατρίδα κοιμάται. Κοιμάται κι ονειρεύεται, πως είναι Ευρωπαίο. Και κλέβει τα ματάκια της, και κλέβει τα ματάκια της, και κλέβει τα ματάκια της, γιατί δεν είναι τυχαίος, γιατί δεν είναι τυχαίος. Ειδήσεις από εδώ και από εκεί. 4 αμνοερήφια έσφραξαν την Πέμπτη οι αγρότες έξω από τη Βουλή. Δεν πήραξαν όμως κανένα πρόβατο μέσα στη Βουλή. Έκτακτη είδηση. Αντάρτες του Πακαμάρος συνέλαβαν όμηρο τον Στέφανο Τζουμάκα. Το μήνυμα που έστειλαν στον κύριο Σιμίτη είναι: αν δεν μας δεχτείτε για κουβέντα, θα τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Σε συνέδριο του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία ανακοινώθηκε ότι 1 στους 100 Έλληνες είναι χτυπημένος από την σχιζοφρένεια. Έβαλε ο διαβολάκος. Μετά την Μαρίνα Τσιντικίδου που μπήκε πρόσφατα στην δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας συνοδευόμενη από τον Νίκο Μαστοράκη, ο κ. Στεφανόπουλος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Ειρήνη Σκλήβα. Με το καλό και τη Σαμπρίνα, την Εύη Σαρή και την Λίτσα Γιαγκούση. Λαμαμούνια το κάνει ο Πρόεδρος. Σοφά λόγια από τον Μανώλη Δασκαλάκη, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα, λέει, δεν είναι αν θα έχουμε αναλώσιμους πρωθυπουργούς. Το θέμα είναι να μην έχουμε καταναλώσιμο ΠΑΣΟΚ. Καλή χώνεψη, σύντροφε. Προειδοποιητική δήλωση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες ώρες. Χρειάζεται υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, αλλιώς θα τη διαλύσουμε τη χώρα. Έβαλε ο διαβολάκος. Για μένα η πολιτική είναι έρωτας, δήλωσε στο περιοδικό Πάρη Μάτση Δήμητρα. Έβαλε ο διαβολάκος. Μαθήματα άρσης βαρών, όχι οικογενειακών, άρχισε ο Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος με προπονητή τον Υφυπουργό Χρήστο Ροζάκη. Αφορμή, η συνάντηση κορυφής Λεωνίδη Σουλεϊμάνογλου. Ότι μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι ο αγώνας είναι αγώνας, η ζωή είναι ζωή. Φτάνει να μην μας πνίξουν από αγάπη. Και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, η αποκάλυψη της χρονιάς. Να
Συγγνώμη, πρόεδρε μου. Πάλι τι πρόβλημα έχουμε. Άστα τώρα, μου λένε κάποιος άλλος φίλος σου λέει, μου καταγγέλει ότι στη Μύκονο κάτι έκανες με γυναίκα υπουργού, μου λέει. Να, μύθι. Αληθεύει, τι εννοείς. Μην πεις ονόματα, δεν θέλω. Έκανες κάτι με γυναίκα υπουργού. Παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν λέω ονόματα. Ακούτε, ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και ό,τι έρωτα έχω κάνει, δεν το πω. Σε παρακαλώ, έκανες έρωτα με γυναίκα υπουργού το καλοκαίρι στη Μύκονο. Κακό είναι αυτό. Σοβαρά μιλάς. Εγώ δεν κοιτάω, τα κάνω έρωτα, δεν κοιτάω αν είναι υπουργού. Τι είναι ο υπουργός. Γυναίκα υπουργού. Τι είναι ο υπουργός. Είναι θεσμός πρόεδρε. Θεσμός είναι ο υπουργός. Εγώ δεν είμαι εδώ που είμαι πρόεδρος. Μπορεί να είναι υπουργός αυτός να υπόγεται, να υπάγεται εκεί στις μαλμούδες. Εγώ είμαι όμως ο πρόεδρος του κόμματος. Είμαι ανώτερος από τον υπουργό. Το ξαναλέω διότι είναι πρόεδρος του κόμματος. Εγώ, αν και δεν είμαι από χωριό, είμαι θείας αφέλειας. Έκανε το καλοκαίρι στη Μύκονο έρωτα με γυναίκα υπουργού. Και μην τι θέλει να κάνω με ανώμαλο με το. Με γυναίκες θα κάνω έρωτα με αυτό. Τόσες γυναίκες στη Μύκονο, γυναίκα υπουργού, βγήκε να μου ήξερα αυτό. Έχει λύσει του θεσμού αυτού του κράτου. Ποια. Και τι θέλει να κάνει η γυναίκα υπουργού. Πρόεδρε, και τι θέλει να κάνω. Τι να κάνουμε τώρα, να μην κάνουμε έρωτα. Αντί για την Τζιλέρ, γυναίκα Έλληνα υπουργού, βρήκε να ξύρει δηλαδή να ξεφτυλίσει. Ξέρει πόσε γυναίκε ήρθαν μετά από τη φωτογράφηση αυτή. Και σου παρετήθηκε. Νύχτα τι μου κάνει. Τι γυναίκες έρχονται, άσα τη φωτογραφία. Και μου λένε και είναι και υπουργού. Εγώ υπουργού είναι, έκανε έρωτα μαζί μου γιατί ήταν ανέραστη η γυναίκα. Δεν της είχε κάνει έρωτα 6 μήνες η γυναίκα, ρε παιδί μου. Σοβαρά μιλάω. Ναι. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Εγώ πλέον. Ελά, με κάνεις και τα λέω όλα. Παρετούμε. Μια παρατήρηση. Παρετούμε αυτή. Με κάνεις και τα λέω όλα. Αφού είπα. Ποιανού κόμματος ήταν αυτό, θέλω. Του Πασόκ. Όχι ονόματα. Και όχι μόνο αυτό, αυτή μου είπε. Ναι. Ότι θα γίνουν εκλογές. Μου το είχαν πει να το προσέχω. Αυτό το σούπερ ξύστο. Δεν είναι σαν τ' άλλα. Μοιράζει 300 εκατομμύρια και σε τρελαίνει. Πολυμπάς το χρήμα! Σούπερ ξυστό! Μοιράζει 300 εκατομμύρια στον πρώτο υπερτυχερό και πραγματοποιεί τα πιο τρελά σας όνειρα. Σούπερ ξυστό! Τρελά λεφτά! Φανταστείτε τα πιο ζωηρά χρώματα στις πιο ζωντανές εικόνες με απόλυτη ακρίβεια, την πιο υψηλή ανάλυση και την τέλεια ισορροπία χρωμάτων. Εκτυπώστε τη φαντασία σας με τον καλύτερο έγχρωμο inkjet εκτυπωτή. Epson Stylus Color 500. Θα τον βρείτε σε όλα τα καταστήματα πληροφορικής. Με την εγγύηση της Πουλιάδης και συνεργάτες. Κυρίες και κύριοι, μετά από απέτηση εκατομμυρίων τηλεθεατών από Μπουρούντι, Μπουτσουάνα, Μαλί, Νεπάλ, Θιβέτ, Μαδαγασκάρι, Ζωφριά, Λιώσια, Χασιά και άλλες χώρες, μεταδίδουμε αποσπάσματα από το δημοφιλές Papa Show. Παρακαλούμε να απομακρύνετε τους ενήλικους από τις οθόνες σας. Το έργο είναι αυστηρός κατάλληλο. Τρελάκιας ήταν ο παπάς και παίζε το κλαρίνο. Ακόμα και την εκκλησιά παράταγε για εκείνο. Δεν είχε τάξη στη λειτουργία μας το κλαρίνο πόπο μαγεία. Δεν είχε τάξη στη λειτουργία μας το κλαρίνο πόπο μαγεία. Ειδήσεις εξ από εδώ. Σε πόρισμα της Ένωσης Βρετανών Ψυχολόγων επιβεβαιώθηκε ότι το λίγο ποτό φέρνει μακροζωία. Χρόνια πολλά, Πρωθυπουργέ, και μην ακούς, εσύ να νερώνεις το χαμομήλι.
Σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ, τα παιδιά έχουν ένα ισχυρό μηχανισμό μάθησης, γι' αυτό καταλαβαίνουν τα πάντα. Να γιατί ο Μίλτος προσέχει τι λέει όταν είναι μπροστά. Έβαλε όδια πολλάκος. Τι σου είναι η τεχνολογία? Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε ηλεκτρονικός γραμματέας ψηφιακής απομνημόνευσης. Υπενθυμίζει το πρόγραμμα της ημέρας, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις και τα ραντεβού. Έβαλε όδια πολλάκος. Στα χνάρια της Λυσιστράτης βαδίζουν οι γυναίκες μιας μικρής πόλης στην Βόρειο Βραζιλία. Φοβούμενοι το AIDS κήρυξαν ερωτική απεργία. Υποθέτουμε ότι μετά την λήξη του απεργιακού αγώνα θα καταργήσουν τα μπλόκα, διεκδικώντας και τα... Έβαλε ο διάβολακος την ουρά του πάλι. Εδώ τελειώσανε τα αστεία. Όπως τα έλεγε και ο Σημίτης, προτιμώ να πάω σπίτι μου. Σοβαρά μιλάω, ραντεβού το άλλο Σάββατο, την ίδια πάνω κάτω ώρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά, μπλόκα πολλά.